Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας, το έργο του Θεού στη ζωή των χριστιανών. Είμαστε στη σελίδα 1015, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1015, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, το πρώτη επιστολή και 12 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Επιστολή προς Κορινθίους, Α, πρώτη επιστολή, κεφάλαιο ΙΒ, 12, 12 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε, εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι δις λαλών δια πνεύματος Θεού, λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύνατε να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών και εις άλλον ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα, ενήργη το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Τρεις λοιπόν είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, είναι ο Πατέρας, είναι ο Λόγος, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και στον ουρανό οι τρεις είναι ένα. Είναι ένας Θεός, δεν είναι τρεις Θεοί, ένας Θεός. Και ο χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού του Θεού, για να τον καταλάβουμε δηλαδή, η φανέρωση εν σωματική μορφή του αληθινού Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτοί οι τρεις εργάζονται το έργο, το ουράνιο επί της γης για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο μεν Θεός με τις διαιρέσεις ενεργημάτων, ο οποίος είναι και η αλήθεια είναι ο Πατέρας, είναι ο ενεργών τα πάντα εν πάση, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε γεγονός, τα πάντα ενεργεί ο Πατέρας, όμως δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Τα ενεργήματα του Θεού, είπαμε, είναι η πρόσκληση στην πραγματικότητα του Θεού, γιατί ο Θεός απευθύνεται στον κόσμο, καθώς τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν ελυπήθη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε για να σωθούν οι άνθρωποι. Ο Θεός λοιπόν προσελκύει, ουδής έρχεται προς εμέ βεβαιώνει ο Χριστός, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Ο Θεός λοιπόν απευθύνεται στον κόσμο, είναι φως, είναι η αλήθεια, μόνο ο Θεός είναι φως, μόνο ο Θεός είναι αγάπη. Από αυτόν προέρχονται τα πάντα και ο Χριστός ακόμη φως εκ φωτός Θεού αληθινού είναι. Ο Θεός λοιπόν φέρνει στο φως τον άνθρωπο, η ζωή είναι στο φως, το φως είναι στο Λόγο του Θεού, σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός φέρνει, προσκαλεί τον άνθρωπο και του δείχνει τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός λέγει τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω και το σημαντικότερο απ' όλα ότι ουδής έρχεται προς εμέ εάν δεν είναι δεδομένο από το Θεό. Ο Θεός λοιπόν δείχνοντας τον Ιησού Χριστόν και την Ανάστασή Του αναγεννά τον άνθρωπο εις ελπίδα ζώσα και ο Χριστός προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία, προσθέτει τους σωζωμένους στην Εκκλησία οι οποίοι λαμβάνουν το βάφτισμα της σωτηρίας, η άφεση αμαρτιών, καθώς είναι γεγραμμένο ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε και όπως είναι γραμμένο επίσης και θέλω να το δούμε στην επιστολή προς Ρωμαίους ή να πάμε στη σελίδα 997 λέει η γραφή λοιπόν στο έκτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής το 3 εδάφιο ή αγνοείτε, 3 εδάφιο, έκτο κεφάλαιο, 997 σελίδα. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν
εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτό ευαπτίστημεν, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Δηλαδή, πεθαίνει ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του, για τον κόσμο, πεθαίνει. Αφού μετανοεί στις αμαρτίες, επικαλείται το όνομα του Χριστού, έρχεται ο Θεός, αλλάζει τη ζωή του και καθώς είναι νεκρός για τον κόσμο και για τις αμαρτίες, του δίνει τη δυνατότητα και την εντολή να πράξει το πρέπον που είναι πάσα η δικαιοσύνη του Θεού και να βαπτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και έτσι θάβεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό, δηλαδή γίνεται συμμέτοχος της ταφής του Χριστού, και όπως μετά την ταφή του Χριστού αναστέθη, μετά την ταφή του ο Χριστός αναστήθη, έτσι και ο άνθρωπος μετά την ταφή του, την πνευματική μετά το βάπτισμα, ανασταίνεται για να περπατήσει μια καινούργια ζωή. Και αυτή στην πραγματικότητα είναι η αναγέννηση. Δεν μπορεί να αναγεννηθεί αν δεν πεθάνει. Η αναγέννηση ολοκληρώνεται με το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέει στον Ιωάννη ότι ανεγεννήθησαν διήδατος και πνεύματος. Και επίσης στην επιστολή προς Ιωάννη, του Ιωάννη την πρώτη, λέγει ο Λόγος του Θεού, όπως είναι τρεις οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι είναι και τρεις οι μαρτυρούντες στη γη, το Πνεύμα το Άγιο, το Ίδωρ και το αίμα. Με το αίμα συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, με το νερό φεύγουν οι αμαρτίες μας, γιατί με το αίμα γινόμαστε συμμέτοχοι του θανάτου, με το ίδωρ, με το βάπτισμα γινόμαστε συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού, και με το πνεύμα γινόμαστε συμμέτοχοι της Ανάστασης του Χριστού. Και έτσι είναι ολοκληρωμένος ο χριστιανός και το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Από εκεί και πέρα ξεκινάει καινούργια ζωή. Ο Θεός λοιπόν φέρνει στο Χριστό τον άνθρωπο, ο Χριστός τον σώζει και τον προσθέτει στην Εκκλησία, και από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα να τον καταρτίζει εις τα πνευματικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Δε θέλω δε αδελφοί να αγνοείτε περί των πνευματικών». Δεν είναι καλό να αγνοούμε περί των πνευματικών. Γιατί τώρα δεν είσαστε μέσα στον κόσμο και μέσα στα είδωλα να περπατάτε όπου τύχει και όπου λάχει, αλλά τώρα έχετε συγκεκριμένο δρόμο να περπατήσετε που είναι περιγεγραμμένος ακριβώς μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το έργο μέσα στην Εκκλησία το κάνει ο Χριστός με τις διακονίες πλέον, δια των καταρτισμών των Αγίων, δια την τελειοποίηση, για να φτάσουν στο πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού, δια των καταρτισμών και δια την διακονία, για να μάθει και για να μπορεί να υπηρετεί. Το τρίτο πρόσωπο τώρα της θεότητος, το Πνεύμα το Άγιο, εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο της ζωής του χριστιανού, εφόσον ο Χριστός τον αναγεννήσει, τον προσθέσει στην Εκκλησία του και αρχίζει και τον κατακτίζει. Το πρώτο πράγμα που τον διδάσκει είναι «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ», το πρώτο πράγμα, για να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και υπενθυμίζει ο Χριστός αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού, αυτά που είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι, εσείς δε, από εκείνος δε που έρχεται μετά από μένα θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί». Και πράγματι, όταν πίστεψαν στην Ανάσταση οι μαθητές, ενεφύσισε εις αυτούς ο Ιησούς Χριστός από το Πνεύμα Του και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο», όπου αυτό ήταν η τελική αναγέννησή τους, αλλά τους είπε «Μείνετε τώρα», και περίμεναν 10 μέρες την Πεντηκοστή, μέχρι να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το χρίσμα, όπως είπε και λέει η Γραφή στην επιστολή του Ιωάννου. Τώρα τι είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το πρόσωπο, ο Θεός
με τη μορφή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν τους έλεγε τα τελευταία του λόγια πριν φύγει για τον ουρανό και τους είπε ότι εγώ θα φύγω και εκεί που θα πάω εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, οι μαθητές στεναχωρήθηκαν. Θλίβησαν. Λέει, τι είναι αυτά που λες, αυτά τα έλεγε στους γραμματείς και στους φαρισαίους, στους υποκριτές, ότι εγώ φεύγω και εκεί που πάω εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Αλλά τώρα το λες και σε εμάς. Πού πας, πες μας για να έρθουμε κι εμείς. Δεν είχαν καταλάβει πολλά πράγματα. Ακόμη δεν είχαν καταλάβει καλά-καλά τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση. Όμως ο Κύριος μας τους δίδασκε τώρα, τότε, για να εννοήσουν αργότερα. Και τους είπε, στην οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλά οικήματα. Εάν δεν υπήρχαν, εγώ θα πήγαινα να σε ετοιμάσω. Αλλά υπάρχουν και εγώ θα πάω και θα ξανάρθω να σας παραλάβω. Για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Αλλά μέχρι τότε η προσευχή του ήταν, Πάτερ μου, φυλαξέ τους στον κόσμο, αν και δεν είναι εκ του κόσμου, από τον πονηρό, να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα, για να γνωρίσουν όλοι με την αγάπη που εσύ θα γεμίζει την καρδιά τους, ότι είναι μαθητές μου και να πιστεύουν ότι εγώ είμαι ο δάσκαλός τους. Και γνωρίζω ότι και όντες μαθητές μου θα γνωρίζουν την αλήθεια και η αλήθεια θα τους ελευθερώνει. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Τους είπε κάτι καινούργιο. Εάν με αγαπάτε πραγματικά και λυπάστε που φεύγω, σας λέγω ότι σε λίγο η λύπη σας θα μετατραπεί σε χαρά. Γι' αυτό αν με αγαπάτε θα το αποδείξετε φυλάτοντας τις εντολές μου. Και αν φυλάτε τις εντολές μου, και εντολές του δεν ήταν πολλές ούτε βαριές ούτε το φορτίο δύσκολο και κακό του Χριστού. Εάν φυλάτε τις εντολές μου, το Πνεύμα το Άγιο παρένθεσης εδίδετο, εδόθη, δίδετε στους πειθαρχούντας. Αν φυλάτε τις εντολές μου, εγώ θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο. Τώρα είμαι εγώ ο παράκλητος. Όσο ήμουν εγώ στη γη, εγώ σας φρόντιζα. Εγώ σας προστάτευα. Εγώ σας οδηγούσα. Κανένας δεν μπορούσε να έρθει να σας πάρει από τα χέρια μου. Τώρα όμως που φεύγω, θα σας στείλω άλλον παράκλητον επί της γης, ο οποίος θα μένει μαζί σας σ' όλον αυτόν τον αιώνα. Στον αιώνα θα μένει μαζί σας. Και αυτός ο παράκλητος είναι το Πνεύμα της Αληθείας. Και είναι το μόνο πρόσωπο του Θεού το οποίο έχει και αρσενικό ο παράκλητος και ουδέτερο. Ουδέτερα έκφραση το Πνεύμα της Αληθείας. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση σημαντική μεν αλλά έξω από το θέμα μας. Στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος όταν προσπαθεί να πείσει τους αδελφούς για τις δύο μέρες, την πρώτη της παρουσίας του Κυρίου, της Δευτέρας Παρουσίας και τη δεύτερη της επισυνάξεως ημών της αρπαγής της Εκκλησίας, τους περιγράφει την πορεία των πραγμάτων και λέει μην θορυβήστε γιατί δεν έρχεται η μέρα αν πρώτον, και μην πιστεύετε κανέναν από ό,τι λέει, αν πρώτον δεν έλθει η αποστασία και δεν φανερωθεί και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος, ο υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα και να καθίσει μάλιστα εις τον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Αν δεν έρθει η αποστασία και δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, η Δευτέρα Παρουσία δεν γίνεται. Και συνεχίζει. Όμως εσείς ξέρετε τι είναι αυτό που εμποδίζει και ποιος είναι αυτός που τον εμποδίζει να αποκαλυφθεί εν το ίδιο αυτού καιρό. Ποιος είναι ο εμποδίζων, ο κολλίων ή ο κατέχων και ποιος είναι το κολλίων και το κατέχων. Είναι το μόνο πρόσωπο που εμφανίζεται με αρσενικό και με ουδέτερο. Ο κολλίων, ο παράκλητος, το κατέχων, το Πνεύμα της Αληθείας. Και η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει το διάβολο να αποκαλύψει τον Υιόν της απολίας, τον κυρίαρχό του, τον Αντίχριστο, παρά μόνο αυτός που είναι ανώτερος επί της γης
και δεν είναι άλλος από τον παράκλητο που έστειλε ο πατέρας όταν αυτός απεχώρησε, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, τον κατέχοντα και το κατέχον. Ο παράκλητος λοιπόν είναι ένα σημαντικό πρόσωπο, είναι ο Θεός ο ίδιος επί της γης, ο οποίος προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήλους για τον κάθε έναν από εμάς. Και έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο παράκλητος, το πνεύμα δηλαδή το Άγιον, το οποίο θα στείλει ο πατέρας μου εν το ονόματι το δικό μου, γιατί δεν θα στείλει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο παρά μόνο διά του Ιησού Χριστού. Είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, αλλά διά του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίου και εν πυρή. Ο πατέρας μου λοιπόν, ο οποίος θα στείλει το Πνεύμα το Άγιον εν το ονόματι μου, τον παράκλητο, αυτός ο παράκλητος πρώτον θα σας διδάξει τα πάντα. Έχει δηλαδή αποστολή ο παράκλητος στη γη. Θα σας διδάξει τα πάντα πρώτον. Μάλιστα αλλού λέει θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι ο Χριστός ο δάσκαλος, ναι. Δεν εργάζεται ο Χριστός με τις διακονίες, ναι. Αλλά πάντοτε δια Πνεύματος Αγίου. Σεις πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου και διδάσκαλός σας είναι ο Χριστός. Έτσι εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Ο παράκλητος είναι που μας διδάσκει και μας υπενθυμίζει όλα όσα είπε ο Χριστός. Μας διδάσκει τη διδασκαλία του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και μας υπενθυμίζει. Τι σημαίνει μας υπενθυμίζει? Πόσες φορές δεν έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία να έχουμε ένα πρόβλημα και να έρχεται στο μυαλό μας μία θύμηση ενός εδαφίου που να μας δίνει τη λύση? Ή να βρισκόμαστε σε ένα διάλογο με κάποιον άνθρωπο ιδιαίτερα αντιμαχόμενο, που να έχει διαφορετική τουλάχιστον άποψη από μας, και να διαπραγματευόμαστε, να συζητάμε και να μας έρχονται τα εδάφια χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς και ξαφνικά, και να βγαίνουν από το στόμα μας και να λέμε πώς έγινε αυτό. Αυτή είναι η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί μας λέει επίσης ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός: μην προμελετάτε τι θα απολογηθείτε, τι θα αποκριθείτε, τι θα πείτε, γιατί εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει αυτά τα οποία πρέπει να πείτε. Θα σας υπενθυμίσει αυτά τα οποία θα πείτε. Και εν τέλει δεν θα είσαστε εσείς οι λαλούντες, αλλά ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο έργο, το πρώτο έργο του παράκλητου του Πνεύματος του Αγίου. Στη συνέχεια λέει η Γραφή: όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ, λέγει ο Χριστός, θα στείλω προς εσάς παρά του Πατρός μου, που θα το πάρω από τον Πατέρα μου, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός μου, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Μαρτυράει, συμμαρτυρεί δια των επακολουθούντων θαυμάτων, δια των επακολουθούντων ενεργειών, στα λόγια τα οποία λέει ο δούλος του Θεού. Και ο δούλος του Θεού είναι ο Χριστός, και ο δούλος του Θεού είναι ο άνθρωπος του Θεού, και ο δούλος του Θεού είναι αυτός που, όπως λέει η Γραφή, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω συπροφητεύσει. Άρα το τρίτο χαρακτηριστικό που κάνει ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας σαν έργο του στη ζωή του χριστιανού είναι να συμμαρτυρήσει στα λόγια σου. Ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν φεύγει, βγαίνουμε έξω και μας ακολουθεί. Και αυτά που ακούμε ζωντανεύουν κάποια στιγμή μέσα μας. Ποιος ζωοποιεί το Λόγο του Θεού και γίνεται ο Λόγος του Θεού ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχεραν? Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Η μάχερα του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού.
Δηλαδή, τον Λόγο του Θεού δεν τον χειρίζεται άνθρωπος, το Λόγο του Θεού τον χειρίζεται το Πνεύμα το Άγιο δια των χειρών των Αποστόλων. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που ενεργεί στη ζωή του χριστιανού, ζωοποιεί το Λόγο, διδάσκει, υπενθυμίζει και συμμαρτυρεί στα λόγια του Χριστού. Στη συνέχεια λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μη λυπήστε ότι εγώ σας αφήνω, δεν σας αφήνω ορφανούς, θα στείλω άλλο παράκλητο, αλλά σας συμφέρει και πρέπει να το καταλάβετε ότι εγώ πρέπει να απέλθω, γιατί αν εγώ δεν φύγω, τι σημαίνει φύγω, σταυρωθώ, ταφώ, αναστηθώ και αναλυθώ, αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει προς εσάς ο παράκλητος του πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά αφού απέλθω τότε αυτός θα έλθει. Και όταν έλθει τότε θα εργαστεί πάλι, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία αλλά και έξω από την Εκκλησία. Θα εργαστεί στον κόσμο. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα στην Εκκλησία αλλά εργάζεται και έξω από την Εκκλησία. Ο Πατέρας εργάζεται μόνο έξω από την Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός εργάζεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται και έξω και μέσα από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία εργάζεται, όπως είπαμε, θα σας διδάξει τα πάντα, θα σας υπενθυμίσει τα πάντα, θα μαρτυρήσει περί εμού, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα, θα με δοξάσει εμένα. Αλλά εκτός από το έργο του μέσα στην Εκκλησία που είναι να ζωοποιεί τα θνητά ημών σώματα στον κόσμο, εργάζεται πρώτον με έλεγχο, αυτός θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί αμαρτίας ελέγχει τον κόσμο, γιατί ενώ υπάρχει η άφεση των αμαρτιών, ο θεράπων της ασθένειας που λέγεται αμαρτία, το φάρμακο που θεραπεύει την αμαρτία, ο κόσμος δεν πιστεύει. Δεν κηρύττει και δεν ελέγχει περί αμαρτίας με την έννοια να είσαι αναμάρτητος, δεν φέρνει μπροστά στους ανθρώπους τον νόμο, αλλά στους ανθρώπους λέγει ότι εφόσον υπάρχει το αίμα του Χριστού που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, γιατί εσύ άνθρωπε του κόσμου δεν τον πλησιάζεις, δηλαδή συνεργάζεται με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία αλλά και συνεργάζεται με τον Πατέρα Θεό ενεργώντας τα ενεργήματα του Θεού έξω στον κόσμο και ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας για να βοηθήσει τον κόσμο με τον έλεγχό του, γιατί ο Θεός με την αγάπη του ελκύει, το Πνεύμα το Άγιο με τον έλεγχο να βοηθήσει τον άνθρωπο του κόσμου να πιστέψει σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν. Αλλά και περί δικαιοσύνης θα ελέγξει τον κόσμο. Δικαιοσύνης γιατί? Γιατί απέθανε ο αναμάρτητος. Θα φανερώσει και θα ελέγξει τον κόσμο για μια άλλη δικαιοσύνη. Όχι τη δικαιοσύνη των έργων, αλλά τη δικαιοσύνη την εκ της πίστεως. Και ο έλεγχος δια τη δικαιοσύνη εκ της πίστεως είναι ότι ο Χριστός απέθανε όχι για τις αμαρτίες τις δικές του που δεν υπήρξαν, αλλά για τις αμαρτίες τις δικές μας. Θα τον ελέγξει για να το αποκαλύψει ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ρυπαρόν ημάτιον. Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη στον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει καλοσύνη στον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία στον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια άλλη δικαιοσύνη, η εκπίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δικαιοσύνη, που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό, τον δικαιώνει, τον αθωώνει και τον καθιστά τέλειο, ώστε να μπορεί ο αμαρτωλός άνθρωπος να τελειοποιείται δια της πίστεως. Και όταν λέω τελειοποίηση εννοώ άφεση αμαρτιών, δεν λέω τίποτα άλλο,
να τελειοποιείται δια της άφεσης, δια της συγχώρεσης, δια του καθαρισμού των αμαρτιών και να μπορεί να πλησιάσει τον τέλειο Θεό. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και ελέγχει τον κόσμο περί μιας νέας δικαιοσύνης, ώστε να σπρώξει τον άνθρωπο του κόσμου προς τον Χριστό. Και τέλος, ελέγχει τον κόσμο περί κρίσεως, περί δικαιοσύνης ότι ο Χριστός απέθανε και ανέστη, ότι υπάρχει μια άλλη δικαιοσύνη, όποιος πιστέψει στον ανεστημένο Χριστό έχει ζωή αιώνιων, αλλά και μια άλλη κρίση, ένας άλλος έλεγχος περί κρίσεως, ότι ο Θεός είναι και κριτής και έκρινε το διάβολο, τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Δηλαδή, ναι μεν δεν μπορούσε από μόνος του ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό παρά μόνο με την καινούργια δικαιοσύνη της πίστεως, αλλά και κάτι άλλο, δεν υπάρχει και ο εμποδίζων, ο κολλίων τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό, ο διάβολος, ο οποίος εκρίθη από τη σταύρωση του Χριστού, γιατί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά νικήθηκε, συνετρίβει η κεφαλή του διαβόλου, και έτσι ο διάβολος νικημένος δεν μπορεί να σταθεί ουσιαστικό εμπόδιο στον άνθρωπο που θέλει και πιστεύει και επικαλείται το όνομα του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι το έργο εν γέννη και εν συντομία του Πνεύματος του Αγίου, του Παρακλήτου, μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Τώρα όμως θα δούμε πώς ήλθε το Πνεύμα το Άγιο, το της Καινής Διαθήκης. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλούσε στους ανθρώπους πολλάκης και πολυτρόπος δια των προφητών, εν Πνεύματι Αγίο, όπου το Πνεύμα το Άγιο επεσκέπτετο τους ανθρώπους αυτούς και έφευγε. Τους πλησίαζε, τους γέμιζε, μιλάγανε και έφευγε. Και έτσι ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, ο κεχρισμένος, περπατούσε εξιδίας αυτού δυνάμεως, γι' αυτό και κανένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσε να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, με μια ελάχιστη εξαίρεση, τον Ιώβ, τον Νόε και τον Δανιήλ, όπως μας λέει η Γραφή. Όμως στην Καινή Διαθήκη ο Θεός μας μιλάει δια του Ιησού Χριστού, πώς, εν Πνεύματι Αγίων. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήλθε επάνω στον Χριστό και έμεινε σε Αυτόν. Και από αυτό φαίνεται, ότι αποδεικνύεται, είναι το σημείο, είναι η αλήθεια ότι είναι Υιός Θεού. Και Υιός Θεού είναι αυτός στον οποίον έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μένει μέσα του. Τώρα πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο? Η πρώτη επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου στον άνθρωπο γίνεται με την αναγέννηση. Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, ο Θεός τον επισκέπτεται, τον σώζει, του συγχωρεί τις αμαρτίες, του δίνει εντολή, μπαίνει μέσα, όπως είπαμε, στο βάφτισμα και βγαίνει και περπατάει μια καινούρια ζωή δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι, μέσα από την αναγέννηση έχει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιο και γι' αυτό έχει και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας και σπουδής του ανθρώπου, είναι η χάρις που κάνει το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο. Και εδώ να μιλήσουμε για τη χάρη, υπάρχει χάρις του Θεού, η διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και η χάρις του Θεού αποκαλύπτει την έλευση και την ουσία και το έργο του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει χάρις του Χριστού ότι έδωσε την ψυχή του υποτασσόμενος εις το θέλημα του Πατρός του υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Και υπάρχει και χάρις του Πνεύματος του Αγίου που αρχίζει πρώτα κατά την αναγέννηση με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Κατά χάριν λοιπόν ο άνθρωπος απολαμβάνει την αγάπη, έχει πια αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Τρία χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος του Αγίου που τάχει ο άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία διά του Ιησού Χριστού και στέκεται στη χάρη του Χριστού. Ο Χριστός μένει μέσα του και αυτός μένει μέσα στον Χριστό. Τα λόγια του Χριστού μένουν μέσα τους και αυτός μένει μέσα στον Χριστό. Η αγάπη του Χριστού μένει μέσα του και αυτός μένει στην αγάπη του Χριστού. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αληθινά χριστιανός, ο οποίος μετανοεί, περπατάει δηλαδή μετανοών
κατ' εξακολούθηση για οτιδήποτε λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, σε αυτόν ο Θεός του δίδει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου πλουσίως. Όμως έχει και χαρακτηριστικά συγκεκριμένα το Πνεύμα το Άγιο. Και τα χαρακτηριστικά του είναι πνεύμα σοφίας και συνέσεως, δηλαδή όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει στη ζωή του ανθρώπου, τότε του δίνει σοφία και σύνεση, του δίνει βουλή και δύναμη, γνώση και ευσέβεια και φόβο Κυρίου. Όμως εκεί που εμφανίζεται η δύναμη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου στην ζωή του ανθρώπου είναι την ημέρα της Πεντηκοστής του κάθε ανθρώπου. Την ημέρα που ο Χριστός θα στείλει τη δύναμη του όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και θα μείνει σε αυτόν. Και εδώ είναι μια χαρακτηριστική ημέρα που προσδιορίζει την παρουσία του Θεού, καθώς είναι τρεις οι λαλούντες επί της γης, όπως είπαμε, το αίμα που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας, το ίδωρ που δημιουργεί την προϋπόθεση της Ανάστασης, την ταφή του ανθρώπου, και το Πνεύμα που είναι η Ανάσταση, γιατί με το Πνεύμα το Άγιο ανέστησε ο Θεός τον Χριστό, με το Πνεύμα το Άγιο ανιστά διά του Ιησού Χριστού ο Θεός τον άνθρωπο για να περπατήσει μια καινούργια ζωή. Το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου είναι ένας σημαντικότατος σταθμός στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποκτά δύναμη. Ο άνθρωπος αποκτά τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου. Και ο άνθρωπος μετατρέπεται από μία φιάλη, από ένα ποτήρι που έχει νερό, σε πηγή ύδατος ζώντος, σε πηγή αναβλύζουσα, όπου εδώ δεν θα μπορέσω να ξεφύγω από αυτό το ωραίο παράδειγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου, όταν είχε έρθει ένας αδελφός μας εξαιρετικός, είναι τώρα στον Κύριο Ευαγγελικός, ο οποίος ρώτησε: «Γιατί αδερφέ μου», εγώ ήμουν νέος, «γιατί αδερφέ μου χρειάζομαι το Πνεύμα το Άγιο, γιατί χρειάζομαι τις γλώσσες». Πριν πω όμως το παράδειγμα αυτό, πρέπει να δούμε ποια είναι η απόδειξη και η βεβαίωση ότι ο άνθρωπος βαφτίστηκε εν Πνεύματι Αγίω και πυρή. «Και πλήστησαν», λέει η Γραφή κατ' επανάληψη, «Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας και να προφητεύουν». Επλήστησαν λαλούντες γλώσσες, ξένες γλώσσες. Στον Κορνήλιο οι εκπεριτομείς πιστοί διέκριναν, αντελήφθησαν, βεβαιώθησαν ότι ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο στα έθνη διότι οίκουον αυτούς λαλούντες γλώσσες και προφητεύοντες. Όταν δε πήγε στην Έφεσο ο Κύριος μας ο Απόστολος ο Παύλος και βρήκε μαθητάς, τους ρώτησε: «Λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε?» Γιατί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν απόλυτα συνυφασμένη η πίστη με το Πνεύμα το Άγιο. Όπως ήταν και στη Σαμάρια που είχε πάει ο Φίλιππος και κήρυτε και πίστευσαν όλοι και έστειλαν από Ιεροσολύμων τον Πέτρον και τον Ιωάννη για να προσευχηθούν και έλαβαν Πνεύμα Άγιο, λαλούντες γλώσσες και προφητεύοντες. Και όπως είπα και πριν από λίγο στην Έφεσο, ερώτησε ο Παύλος στους Εφέσιους: «Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Και απάντησαν: «Ούτε καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ξέρουμε». Και η απάντηση και η ερώτηση στη συνέχεια του Παύλου ήταν: «Τότε εις τι ευαυτίστητε? Δεν ευαυτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς δεν το ξέρετε?» Και απάντησαν αυτοί ότι όχι, μόνο στο βάφτισμα του Ιωάννου εις μετάνοιαν βαφτιστήκαμε. Και αφού τους ευάφτισε εν ύδατι, προσευχήθηκε επιθέτοντας χείρας αυτό επ' αυτόν και έλαβαν άπαντες Πνεύμα Άγιο, λαλούντες γλώσσες, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έρχισαν να λαλώσει γλώσσες και να προφητεύουνε, και έκτοτε το έργο στην Έφεσο πήρε τρομακτικές διαστάσεις, γιατί πια 12 άνθρωποι εκήρυταν δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου μαζί με τον Απόστολο Παύλο τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, και όλη η Ασία ευηγγελίστη και άκουσε τα περί Ιησού Χριστού και σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και σημεία και τεράστια και μεγαλεία εγίνοντο διά χειρών των Αποστόλων από το Πνεύμα το Άγιο.
Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το χαρακτηριστικό της επίσκεψης και της επιφύτησης όπως λένε οι άνθρωποι είναι το να μιλήσει, το σημείο δηλαδή ότι έλαβε κάποιος Πνεύμα Άγιο είναι το να μιλήσει γλώσσες. Και εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν είναι όπως εμείς το νομίζουμε αλλά ούτε και όπως άλλοι το λένε σε εμάς. Η αλήθεια είναι όπως λέει το Ευαγγέλιο. Βλέπεις ότι κάποιος ξαφνικά πήρε δύναμη και μιλάει ξένες γλώσσες, αυτός έλαβε το σημείο, τη δύναμη της Πεντηκοστής, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θα επανέλθω λοιπόν σε αυτή την ωραία εμπειρία που είχαμε αυτόν τον πάρα πολύ καλό αδελφό τον Ευαγγελικό, ο οποίος είπε «Τι το χρειάζομαι». Ήταν γέροντας τότε. «Τόσα χρόνια περπατάω. Γιατί πρέπει». Και βέβαια καινούριος εγώ του είπα «Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Αλλά και ό,τι και να σου πω, είμαι βέβαιος ότι δεν θα σε βοηθήσουν». Πώς το σκέφτηκα, έλαντε. Αλλά όμως, μπορώ να σου πω, πήγαινε να προσευχηθείς, θα σου φανερώσει ο Θεός τι το θέλεις, γιατί το χρειάζεσαι και όσο θα το φανερώσει, έλα μου το πεις και εμένα, για να το ξέρω. Πράγματι, μετά από όχι πολύ καιρό, μου λέει, μου φανέρωσε ο Θεός, αδερφέ. Εγώ έμεινα έκπληκτος, γιατί όταν το είπα, για να είμαι ειλικρινής, δεν πολύ πίστευα κιόλας ότι έτσι θα γίνει. Μάλλον έδειξα τον καλό μου χαρακτήρα λέγοντας αυτό και όχι με πίστη του είπα τα λόγια. Ήρθε όμως και μου λέει εγώ και τότε με έκπληξε, σου λέω πες μου. Μου λέει κοιμόμουνα και είδα εν ύπνιο Θεού. Βρέθηκα στο σπίτι του χωριού μου όταν ήμουνα μικρός. Το σπίτι του χωριού μου είχε ένα πηγάδι που μέσα από αυτό το πηγάδι με μαγκανοπήγαδο, ξέρετε τι είναι το μαγκανοπήγαδο, αυτό που ανεβάζει τον τενεκέ, το οποίο είχε νερό και ήταν ευλογία στο σπίτι μας, γιατί μέσα από αυτό το νερό πίναμε, ποτίζαμε τα ζώα μας, κότες, άλογα, γαϊδούρια, κατσίκες, προβατάκια, ποτίζαμε τα ζώα μας, πλαινόμαστε, μαγειρεύαμε, ήταν η ευλογία του σπιτιού μας. Και βρέθηκα εγώ, μου λέει, μικρός σε αυτό το σπίτι. Ένα χαρακτηριστικό είχαμε τότε, ότι ήταν, όλοι ξέραμε, όλη η οικογένεια, είχε πολλά αδέλφια, όλοι ξέραμε ότι, ότι ήταν πολύτιμο το νερό αυτό. Και γι' αυτό το σκεπάζαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην μπουν ζώα και πνιγούν και το μολύνουν, γάτες, μην πέσουν, ακόμη και ποντίκια όσο μπορούσαμε, και επιπλέον να μην μπουν και βρωμιές. Σκόνες, φύλλα από τον αέρα ή από... και ακόμη και βροχή. Και έτσι λέει είχε κάνει ο πατέρας μας κτιστό και είχε βάλει μια θήκη από πάνω που το ανοίγαμε μόνο για να τραβήξουμε νερό και το είχαμε πάντα κλειστό. Αλλά όταν μπήκα εγώ μέσα στο σπίτι μου ήταν ανοιχτό. Ήταν βγαλμένο το καπάκι. Και με μεγάλη ανησυχία, την ανησυχία των παιδικών μου χρόνων, πλησίασα. Και κοιτάω κάτω και βλέπω το πηγάδι ήταν φουσκωμένο. Φουσκωμένο λέγαμε και εμείς το λέγαμε, γιατί είχαμε και εμείς πηγάδι, ψηλά το νερό. Δεν ήταν αδειασμένο, ήταν φουσκωμένο. Ήταν φουσκωμένο, είχε πολύ και καλό νερό, αλλά ήταν ολόβρωμο από πάνω. Είχανε πέσει ξερά φύλλα, ξερά χόρτα, σκουπίδια, βρώμικο. Και όταν το βλέπα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί ξέρω ότι ήταν δύσκολο να το καθαρίσω. Και προσπάθησα να το καθαρίσω. Και ρίχνω μέσα ένα τενεκέ. Αλλά όταν έπεφτε ο τενεκές και έβγαινε, τα σκουπίδια φεύγανε. Να πιάσω με απόχη ήταν πολύ βαθύ, δεν μπορούσα. Και κάθισα και το κοίταζα απελπισμένος και έλεγα πώς θα το καθαρίσω. Και λέγοντας πώς θα το καθαρίσω, είπα «Κύριε, πώς θα το καθαρίσω». Στράφτηκα στο Θεό. Και ακούω ένα θόρυβο από μέσα από το πηγάδι, μία βοή. Και σκύβω να δω τι συμβαίνει και βλέπω το νερό να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να φουσκώνει. Ανεβαίνει, 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 φτάνει στα χείλη του πηγαδιού και άρχισε να χύνεται έξω. Και καθώς άρχιζε και χυνόταν έξω, όλα τα σκουπίδια φύγανε μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο και από εκεί και πέρα το νερό που έβγαινε ήταν πεντακάθαρο. Και κατάλαβα, μου είπε, τι σημαίνει πηγές ζώντων υδάτων, θέλουσι εκχέει εκ της κοιλίας ημών
και έλεγεν ο Χριστός δια το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον έμελε να αδίδετο μετά την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, υπήρχε αφθονία ύδατος. Δεν χρειαζόταν να αγωνιστώ για να βγάλω το νερό. Δεύτερον, ποτέ δεν βρώμιζε το νερό. Μόνο αν σταμάταγε να βγαίνει νερό, ξαναβρώμιζε. Όσο ήταν πηγή ύδατος ζώντος, το νερό ήταν πεντακάθαρο. Και τρίτον, πότιζε συνεχόμενα όλο το περιβάλλον του. Από μόνο του όλα τα χωράφια. Και εγώ είπα, δηλαδή κατέστησε το σπίτι σου και την οικογένειά σου πεφυτευμένους παρά τους ρίακας των υδάτων. Ναι, αλληλούια. Και εγώ χάρηκα και αυτός χάρηκε και τώρα έχω παρησία και εγώ να πω, χρειαζόμαστε αδελφοί να βγούνε τα ύδατα εκ της κοιλίας μας. Πώς? Με τις γλώσσες του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όσοι έχουμε λάβει αυτή την εμπειρία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει που έρχεται η δύναμη από την κοιλιά μας και βγαίνουν γλώσσες, και όσο βγαίνουν γλώσσες, ξέρω τώρα. Πρώτον, καθαρίζομαι. Δεν έχω βρώμικα νερά μέσα μου. Δηλαδή, ο αγιασμός δια του Πνεύματος του Αγίου που λέει ο Χριστός. Ο αγιαστής μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Να το καινούριο έργο που κάνει ο Χριστός στη ζωή του χριστιανού. Αγιάζει τον χριστιανό. Δεύτερον, τον κάνει καρποφόρο. Γιατί? Γιατί βγάζει νερά, ποτίζει τους γύρω. Δεν θα είσαστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σας. Αλλά και κάτι άλλο που επίσης είχε δείξει ο Θεός. Θυμάμαι μου είχε πει μια φορά στην προσευχή μου, η μόνη προσευχή που δεν εμποδίζεται από το διάβολο είναι η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, διότι δεν γνωρίζει τι λες. Και εγώ το άκουσα, στον ύπνο μου είχε έρθει ο Κυριός μου και μου το είχε πει, δεν το είπα σε κανέναν γιατί ήθελα να το βρω στο Λόγο του Θεού. Αλλά όμως δεν κρατήθηκα και ήμουνα καινούριος, μόλις είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, είχα πάει στον πύργο και ενώ με βάλανε να μιλήσω λιγάκι, το είπα αυτό. Αλλά το είπα, λέω, αδερφοί, να το δούμε όμως στο Λόγο του Θεού. Ήμουνα και πολύ καινούριος, είχα και μικρότερη αυτοπεποίθηση και είναι καλό να έχουμε μικρή αυτοπεποίθηση, εν Χριστώ, η πεποίθησή μας να είναι στο Χριστό πάντοτε, αλλά όσο περνάμε νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Όσο πιο πολλά ξέρουμε σημαίνει τόσο πιο πολλά δεν ξέρουμε. Κάθε φορά όσα δεν ξέρουμε είναι διπλάσια. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε ή ότι μαθαίνουμε. Τότε εγώ ήξερα ότι δεν ήξερα τίποτα και χαιρόμουν γι' αυτό. Και μείναμε στην προσευχή και σε ένα παιδάκι, το γιο του Κώστα του Μικελόπουλου, του Ζαφυράκου, που ήταν τότε 12 χρονών περίπου, δείχνει μια όραση ο Θεός. Μίλαγε ξένες γλώσσες, εγώ δεν είχα βαφτιστεί ακόμη με Πνεύμα Άγιο, μίλαγε ξένες γλώσσες και έβγαινε μια χρυσή ακτίνα από το στόμα του και έφτανε στο θρόνο του Θεού. Και ο διάβολος με ένα τσεκούρι προσπαθούσε να το κόψει και δεν το κόβε. Άρα αληθινό ήταν αυτό που άκουσα στον ύπνο μου, στο ενύπνιό μου. Αλλά και πάλι δεν βεβαιώθηκα από τη συμμαρτυρία, ήθελα να το δω από το Λόγο του Θεού. Μέχρι που διάβασα, και θέλω να σας το διαβάσω και εσάς, είναι στο κεφάλαιο, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 1 προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, λέει η Γραφή, «Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δε λαλεί προς τους ανθρώπους», είναι Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14ο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, σελίδα 1016. Σελίδα 1016, 14ο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. «Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δε λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια». Αυτό το ουδείς ακούει, που είναι έτσι γραμμένο και στο κείμενο, σημαίνει ουδείς καταλαβαίνει. Και πήρα και μεταφράσεις άλλων γλωσσών και αυτό εννοούν, ουδείς καταλαβαίνει. Κανένας δεν καταλαβαίνει
τις γλώσσες του Πνεύματος του Αγίου, τις οποίες μάλιστα ο Λόγος του Θεού αποκαλεί αγνώριστους. Βεβαίως υπάρχουν γλώσσες που απευθύνονται, όπως ήταν στην Πεντηκοστή, που ακούγανε καθένας εν τη ιδία αυτό διαλέκτο τα μεγαλεία του Θεού. Αλλά ο ίδιος ο λαλών γλώσσων αγνώριστων δεν τις καταλαβαίνει. Και ο νους μένει ακαρποφόρητος. Μένοντας ο νους ακαρποφόρητος, ο διάβολος δεν μπορεί να έρθει στην προσευχή του και να του φέρει άλλες σκέψεις, γιατί και άλλες σκέψεις να έρθουν, η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου συνεχίζεται, δεν εμποδίζεται. Μπορεί να σκέφτεσαι άλλα πράγματα και να καρποφορεί ο νους σου σε άλλα πράγματα, αλλά η προσευχή δεν διακόπτεται, γιατί δεν την καταλαβαίνει. Και ακόμη θυμάμαι ότι αυτή την ωραία γραφή που ο Θεός έδωσε στο Δανιήλ να ερμηνεύσει, στο βασιλιά Βαλτασάσαρ με χείρα κυρίως στον τοίχο, «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν», κανένας των σοφών δεν μπορούσε να τη μεταφράσει. Και τα λεγόμενα δια Πνεύματος Αγίου κανένας δεν μπορεί να αντιληφθεί παρά μόνο αυτός που τα εξηγεί δια Πνεύματος Αγίου, και το λέει πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τα διαβάζω, που γράφει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή την πρώτη πάλι προς Κορινθίους στο δεύτερο κεφάλαιο στη σελίδα 1008. Και θα διαβάσω αρκετά από το 10 εδάφιο. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια Πνεύματος Αγίου, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω. Και τα του Θεού κανένας δεν γνωρίζει, ημί το Πνεύμα του Θεού του Άγιο, το οποίο εμάς μας τα αποκαλύπτει. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τα βάθη του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει με στεναγμούς αλαλήτους συμβοηθεί το Πνεύμα το Άγιο στις δικές μας ασθένειες. Και συνεχίζει. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα του εκ του Θεού, διαναγνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι εις αυτόν μορία, και προσέξτε, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά. Ο φυσικός άνθρωπος και δεν τα δέχεται και δεν μπορεί να τα γνωρίζει, διότι πνευματικός ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχομεν το νουν του Χριστού. Όταν λοιπόν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού για τον Σαούλ, γίνεται άλλος άνθρωπος. Γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος στον οποίο ο Θεός έρχεται δια του Ιησού Χριστού και αποκαλύπτει ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή δίδει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Άρα με το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός δίνει πρώτα τον καρπό, αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία χαρίζονται στους ανθρώπους, αλλά τέλος δίδει και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου κατά το γεγραμμένον ότι δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των πνευματικών που διαβάσαμε. Γιατί τώρα πια δεν είστε φυσικός άνθρωπος, δεν είσαστε όπως τα έθνη που εσύρεστο προς τα είδωλα τα άφωνα, αλλά εσείς τώρα είστε πνευματικοί άνθρωποι, οδηγούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου, διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου και έχετε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Και τα χαρίσματα αυτά του Πνεύματος του Αγίου είναι συγκεκριμένα, είναι 9. Κάποια από αυτά θεωρούνται μίζωνα, δηλαδή τα μέγιστα, τα μεγαλύτερα και όχι τα καλύτερα,
τα μεγαλύτερα και κάποια από αυτά δίδονται στους ανθρώπους πολύ πιο εύκολα. Τα εύκολα χαρίσματα είναι τα εύκολα, τέλος πάντων. Αυτά που καταρχάς δίνει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του είναι πρώτον λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως, ώστε να μπορεί να γίνει το κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν θέλουμε και δεν θέλει και ο Θεός το κήρυγμα να είναι μια όμορφη φιλολογική διάλεξη που να έχει αρχή, να έχει τέλος, καλολογικά στοιχεία, παραδείγματα. Θέλουμε το κήρυγμα να έρχεται από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω σε ένα σκεύος που να είναι άδειο από προσωπικότητα, γνώμη, άποψη και διδασκαλία. Γι' αυτό και τα κηρύγματα δια Πνεύματος Αγίου δεν γίνονται καθ' υπαγόρευση, ούτε γεγραμμένα εδώ και μια εβδομάδα και 10 μέρες. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού προσεύχεται και λέει: «Θεέ μου, δώσε μου εκεί πάνω που θα ανέβω φώτιση, ώστε να έρθει η τάξη και η ευσχημοσύνη η δική σου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου». Και αυτό γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και τι είναι το χάρισμα λόγος σοφίας? Δίνει ο Θεός απαντήσεις ενεργεί στις καρδιές των ανθρώπων. Και ενώ κάτω οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία είναι τέλεια ανομοιογενές σύνολων, αποτελείται από παππούδες, από γιαγιάδες, από παιδιά, από μορφωμένους, από λιγότερο μορφωμένους, από επαγγελματίες, από ανεπάγγελτους, από πλούσιους, από φτωχούς, από κάθε είδος, από βεβλαμένους, από τα μωρά του κόσμου τούτου, από κάθε είδος ανθρώπου. Όμως ο Λόγος του Θεού έρχεται και συντρίβει τις καρδιές των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο. Και όλοι, όταν ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά δια Πνεύματος Αγίου, φεύγουνε τι? Ευλογημένοι. Από ποιον? Από τον άνθρωπο μη γέννητο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να ευλογήσει άνθρωπο? Από το Θεό. Από εκεί και πέρα η ευθύνη πια είναι στους ακούοντες, να μην είναι επιλύσμονες ακροατές, αλλά να είναι εκτελεστές έργου. Το πρώτο λοιπόν είναι ο λόγος σοφίας, που δίνει απαντήσεις, λύσεις, ενεργεί, κατευθύνει. Το δεύτερο είναι λόγος γνώσεως, που είναι η διδασκαλία, διδάσκει. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της ανθρωπότητος είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού καταρτίζονται οι άνθρωποι από τις διακονίες που θέτει ο Χριστός και διενεργούνται δια Πνεύματος Αγίου. Διακονίες, είπαμε, είναι ο Απόστολος, ο Προφήτης, ο Διδάσκαλος, ο Ποιμένας και ο Ευαγγελιστής, οι οποίοι και τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός και οι οποίοι εργάζονται και τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς τίποτα δεν γίνεται από τον Θεό ημί δια Πνεύματος Αγίου. Ουχή δια δυνάμεως ανθρωπίνης, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Άρα, λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Λόγος σοφίας, αποκάλυψη, φανέρωση, ενέργειες στην καρδιά του ανθρώπου, σωτηριακές επεμβάσεις, γιατί ο άνθρωπος αναγεννάται και σώζεται με το Λόγο του Θεού, και λόγος γνώσεως, διδασκαλία, κατεύθυνσης, καθώς λέγει η Γραφή, δύο είναι τα πράγματα που ο Θεός έδωσε εντολή στους Αποστόλους: μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς και ύστερα διδάσκοντες όσα εγώ σας παρήγγειλα. Μαθητεύσατε δια του χαρίσματος λόγου σοφίας, διδάσκοντες όσα εγώ σας παρήγγειλα δια του χαρίσματος λόγου γνώσεως. Τα υπόλοιπα με τη χάρη του Χριστού την άλλη Πέμπτη. Κύριος να μας ευλογεί.